Συμφωνία για χρυσό και όχι μόνο. Να ξεκινήσουμε όμως από το χρυσάφι. Να ξεκινήσουμε από το χρυσάφι. Και φαίνεται πως στην περίπτωση αυτή ότι η Λάμπη είναι χρυσός για την κυβέρνηση, η οποία δηλώνει ικανοποιημένη και πώς να μην είναι άλλωστε, όταν ο πέμπτος μεγαλύτερος επενδυτικός όμιλος του κόσμου που διαχειρίζεται 60 δισεκατομμύρια ευρώ έρχεται στην Ελλάδα και επενδύει σε μια συμφωνία χρηματοδότησης ενός έργου στη Χαλκιδική για την εξόριξη χρυσού, δηλαδή με ένα ποσό 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ουσιαστικά η συμφωνία έχει να κάνει με την συμμετοχή του ομίλου, του επενδυτικού ομίλου του Κατάρ στην εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, όπου μετέχει με ένα 15% στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Γεγονός που σημαίνει και πρακτικά το ότι θα ανοίξουν πολλές θέσεις εργασίας. Ναι, και αυτό φάνηκε και από τη συμφωνία. Από μια κουβέντα που είχαμε εδώ στο περιθώριο της συνάντησης, φαίνεται πως η συμφωνία συνοδεύεται και από θέσεις εργασίας, οι οποίες μπορούν να φτάσουν ακόμα και τις 1.500 στο συγκεκριμένο βεβαίως χαρτοφυλάκι για το οποίο μιλάμε. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον στην κατηδίαν συνάντηση που είχε ο κύριος Παπανδρέου μαζί με τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου, τον εμίρη του Κατάρ, αλλά και τον πρωθυπουργό του Κατάρ, όπου εκεί φαίνεται πως αρχίζει και ξαναζεσταίνει η συζήτηση αλλά και το ενδιαφέρον του Εμμυράτου γύρω από την υπόθεση του ελληνικού. Μία υπόθεση η οποία έχει περάσει από 40 κύματα. Πριν από ένα χρόνο υπήρχε ένα ζωηρό ενδιαφέρον. Για κάποιο λόγο είχε παγώσει όλη η διαπραγμάτευση. Φαίνεται πως αναθερμαίνεται και αναθερμαίνεται από τη σημερινή συνάντηση. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Οι Καταριανοί ήρθαν εδώ στο πρωθυπουργικό μέγαρο και άρχισαν να ρωτούν για το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων. Τι δηλαδή υπάρχει σε εξέλιξη. Και εκεί εκδήλωσαν ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Μιλάμε για ποιες επιχειρήσεις, δημόσιες επιχειρήσεις, ΔΕΚΟ. Για τις επιχειρήσεις, όπως τρέχει τώρα το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, που είναι η ΔΕΠΑ, η ΔΕΣΦΑ και τα ΕΛΠΕ. Ενώ έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ενέργεια και ιδίως για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γιάννη, στο σημείο αυτό να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού αλλά και του Εμμύρη του Κατάρ. Η επένδυση κεφαλαίων στη χώρα μας σημαίνει πρώτα απ' όλα επένδυση στην ίδια την Ελλάδα. Στην εμπιστοσύνη δηλαδή που εσείς δείχνετε για την ανάκαμψη και στη σηματοδότηση της εμπιστοσύνης που δείχνεται για την διεθνή, στην διεθνή κοινότητα για την Ελλάδα. Θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω, αγαπητέ φίλε, για την αγάπη που δείχνετε για τη χώρα, το ενδιαφέρον που δείχνετε για τη χώρα και την εμπιστοσύνη που δείχνετε στις προοπτικές της. Έχουμε.